Το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ ενέκρινε ομόφωνα την επιβολή νέων κυρώσεων στη Βόρεια Κορέα. Η απόφαση προβλέπει απαγόρευση εξαγωγών προϊόντων κλωστοϊφαντουργίας και απαγόρευση έκδοσης νέων αδειών εργασίας για τους πολίτες της. Επίσης, περιορίζει τις εισαγωγές που μπορεί να κάνει η Πιονγκιάνγκ σε πετρέλαιο και απαγορεύει την πώληση υγρών φυσικού αερίου. Δεν επιδιώκουμε πόλεμο. Το καθεστώς της Βόρειας Κορέας δεν έχει περάσει το σημείο μη επιστροφής. Αν συμφωνήσει σε τερματισμό του πυρηνικού προγράμματος, μπορεί να επαναπροσδιορίσει το μέλλον του. Αν αποδείξει ότι μπορεί να ζήσει εν ειρήνη, ο κόσμος θα ζήσει ειρηνικά μαζί του. Αντίθετα, αν η Βόρεια Κορέα συνεχίζει στον επικίνδυνο δρόμο της, θα συνεχίσουμε με μεγαλύτερη πίεση. Τα μέτρα είναι πιο ήπια σε σχέση με αυτά που είχαν προτείνει οι Ηνωμένες Πολιτείες, αφού δεν περιλαμβάνουν πάγωμα περιουσιακών στοιχείων του Κιμ Γιονγκούν, ούτε κυρώσεις για το στρατό και την αεροπορική εταιρεία της Βόρειας Κορέας. Ήταν ο μόνος τρόπος για να εξασφαλιστεί η συνένεση Κίνας και Ρωσίας. Οι δύο χώρες ζήτησαν επανέναρξη του διαλόγου με την Πιονγκιάνγκ.